Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης θεωρούσαν ότι μπορούν να βάλουν το πρόβλημα κατά από το χαλί. Σαν τα μικρά παιδιά που σπάζουν το βάζο και τα θρήματά του το βάζουν από κάτω. Μέσα από αυτή την κατάπτυστη, την ισχυρή συμφωνία της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν. Που ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση λαδώνει τον κύριο Ερντογάν για να μας επιτρέψει ο κύριος Ερντογάν να παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Ιδίως μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον κύριο Μητσοτάκη, οι επαναπροωθήσεις, η στέρηση του δικαιώματος που είναι καταχυρωμένο στο διεθνές δίκαιο ανθρώπων κατατρεγμένων να ζητούν να αιτούνται άσυλο, αυτά νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ότι λύνουν το πρόβλημα της προσφυγιάς. Βλέπουμε ότι με αυτή την κατάπτυστη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε τα χέρια της και έβαλε τα μάτια της. Έχουμε τον Λουκασέγκο τώρα, ο οποίος αντιγράφει τον Ερντογάν. Εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και μετά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και εργαλειοποιεί και αυτοί τους ίδιους πρόσφυγες, σπρώχνοντάς από την άλλη μεριά το αντίστοιχο των επαναπροωθήσεων εδώ. Η Ευρώπη έχει υποχρέωση να λειτουργήσει ως μια κοιτίδα πολιτισμού και να μην εργαλειοποιούμε ανθρώπους. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, το λιμενικό του σώμα, η όλη ακροδεξιά νοοτροπία του αποτελούν εγκλήματα εναντίον της κοινωνίας. Της ελληνικής κοινωνίας και της παγκόσμιας κοινωνίας. Αυτό δεν βοηθάει ούτε στην επίλυση του προσφυγικού, ούτε στη δημιουργία ερισμάτων της Ελλάδας μεταξύ των προοδευτικών ανθρώπων στον κόσμο, που τελικά είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να μας σώσουν ακόμα και από την τουρκική απειλή.